Να σας το πω. Καταρχήν με το Θεό τα εργαλεία δεν έχω καλή, σχέση. Εντάξει, έμαθα 70 χρόνια στην αριστερά να προσφέρω αν ιδιωτελώς και να μην πω και τη λέξη που αρμόζει. Είχα τη σημερινή νεοτροπία. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη τον Κικάτο για τα καλά του λόγια. Καλημένος από, για το πνεύμα της ημέρας, όμως εγώ θα εκφράσω ένα παράπονο και θα το εκφράσω με ωραία λόγια, γιατί χρειάζονται σκληρά και βρώμικα λόγια. Πρέπει οι θεσμοί να σέβονται τους νόμους και του κράτους. Και δεν είναι νόμος, πιστεύω, είναι αναγνωρισμένη η γιορτή όπως αυτή, όπως και τις 25 του Νοέμβρη, για την εθνική μας αντίσταση. Για εκείνους δηλαδή που χρωστάμε, σε εκείνους που χρωστάμε χάρη για το οξυγόνο που αναπνέμε. Σκοτωθήκαν, αφήσαν οικογένειες, παιδιά, σπίτια και πέραν το βουνό, ξυπόλυτοι και πολεμήσαν τους Γερμανούς, τους Βούλγαρους, τους Ιταλούς. Και εμείς ντρεπόμαστε, ίσως ντρεπόμαστε, ναι, μπορεί να ντρεπόμαστε για εκείνη τη θέση που κατέχουμε και δεν ερχόμαστε εδώ. Μπορεί να ντρέπονται εκείνοι που δεν ήρθαν σήμερα. Και καλά κάνουν και ντρέπονται. Και να μην ξανάρθουν ποτέ. Δεν τους χρειάζεται η αντίσταση, δεν τους χρειάζονται σκοτωμένοι. Να κάνουν εκεί τις καρέκλες, να μπα και πέσει κάποια παξιμάδι κάτω να το βουτήξουν. Λοιπόν, πρέπει όμως η πολιτεία να λάβει μέτρα σκληρά ή να την καταργήσει τη γιορτή. Και τούτη και τις 25 Νοεμβρίου. Γιατί στις 25 Μαρτίου δεν απουσιάζει κανένας, είναι όλοι θα γύφτηκαν σκερπάνια στις εξέδρες και με την παρέλαση, με τα παραπατζούμ και εδώ δεν υπάρχει ψυχή. Να μην πω άλλα, θα εξτραπώ. Ευχαριστώ πολύ.